Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Κοπανά, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός του δεύτερου πρότυπου ΓΕΛ Αθηνών. Έχετε φτιάξει έναν κινηματογραφικό όμιλο σχολείο, σωστά. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ καταρχήν για την ερώτηση. Για την ακρίβεια, ο όμιλος υπήρχε πριν πάω στο σχολείο. Ο όμιλος υπάρχει από το 2011, εγώ πήγα λίγο μετά. Το είχε φτιάξει ένας συναδελφός μου μαθηματικός, ο Βασίλης ο Καρκάνης. Και όταν πήγα εγώ, συνεργαστήκαμε για να έχουμε τέλος πάντων να κάνουμε κάποια πράγματα για να εμπνεύσουμε τους μαθητές να βλέπουν κινηματογράφο, να γίνουν καλύτεροι θεατές και να φτιάξουν και δικές τους ταινίες. Οπότε συναντιόμαστε κάποια φορά την εβδομάδα μετά το σχολείο, μετά το 7ωρο, ας πούμε, κατά τις 2 και 4, για μέχρι τις 3.30-4 πάνω κάτω, και συζητάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο. Για το σενάριο, για τη σκηνοθεσία, το μοντάζ, τον ήχο. Και κάποιες φορές έχουμε κάποιους καλεσμένους που μας μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να προετοιμάζουμε κάποια γυρίσματα από ιδέες, σενάρια που έχουν γράψει οι μαθητές μας. Και γενικώς περνάμε πάρα πολύ ωραία στο όνομα του κινηματογράφου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχετε ξανά έρθει σε αυτό το φεστιβάλ? Το ξέχασα να το πω στην δικιά μου εισήγηση. Λοιπόν, κάθε φορά που κάνουμε ταινία, οπωσδήποτε τη στέλνουμε στο φεστιβάλ της Κάμερας Ζιζάνιο. Δυστυχώς όμως, έχουμε να έρθουμε από το 2013 στα σχολείο, και εγώ από τότε έχω να έρθω. Δηλαδή είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στο φεστιβάλ. Την πρώτη φορά είχα έρθει μαζί με τους μαθητές το 2013, που είχαμε μία ταινία τότε που λεγόταν Το Ημερολόγιο. Και παρά το γεγονός ότι το συζητούσαμε κάθε φορά να μαζευτούμε, να έρθουμε σαν σχολείο, σαν όμιλος στο φεστιβάλ, συνέχεια κάτι τύχαινε και δεν τα καταφέρναμε. Τώρα ήρθα μόνος μου δυστυχώς, χωρίς τα παιδιά, αλλά πολύ θα ήθελα να έχω έρθει μαζί τους. Πώς ξεκινήσατε λοιπόν με το κινηματογράφο? Λοιπόν, όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο σχολείο, γιατί εγώ δουλεύω σε γυμνασία και ηλικία, όπως είχα διοριστεί στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα έχει ένα πολύ ωραίο τμήμα που λέγεται Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Είναι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και όταν πήγα εκεί, αποφάσισα να κάνω αυτό σαν δεύτερο πτυχίο. Και όταν έκανα αυτό σαν δεύτερο πτυχίο, άρχισα να μπαίνω πιο πολύ στα πρακτικά ζητήματα του κινηματογράφου. Οπότε μου άρεσε και σκέφτηκα γιατί να μην το κάνω αυτό στο σχολείο, αφού και στα παιδιά αρέσει και σε μένα αρέσει και μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα. Οπότε ξεκίνησα να το κάνω και στην Κερκυρά πριν πάρω το πτυχίο και κάνω κάποιες εργασιούλες. Δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε εκεί πέρα ταινία. Οι πρώτες ταινίες που βοήθησαν να γίνουν ήταν, από τους μαθητές δηλαδή, ήταν όταν πήγα στην Αθήνα και φτιάξαμε τον όμιλο κινηματογράφου. Από εκεί πέρα σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε και μια ταινία. Πώς τα παιδιά ανταποκρίνονται όταν τους κάνετε μαθήματα οικονομίας και κινηματογράφου? Είναι πάρα πολύ απλό. Τα μαθήματα οικονομίας τα βαριούνται. Τα μαθήματα κινηματογράφου δεν τα παριούνται. Εντάξει, τα μαθήματα οικονομίας δυστυχώς, επειδή είναι στην τρίτη ηλικίου, κάποια στιγμή θα πας και εσύ και θα βιώσεις αυτή την κατάσταση μάλλον, είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα. Οπότε πρέπει να διαβάζουν, πρέπει να λύνουν ασκήσεις, πρέπει να κάνουν όλα αυτά που βαριέται και τους μαθητές να κάνει ή που φαίνονται πολύ κουραστικά. Αλλά μερικές φορές και σε μένα φαίνονται κουραστικά, γιατί κάνω κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, αν το σκεφτείς. Όμως, μια φορά τη βδομάδα, όταν έρχεται Τετάρτη και πάει 2 και 4, ξέρω ότι αφού έχω μιλήσει για οικονομία υπερβολικά πολλές ώρες για τη μέρα εκείνη, μπορώ να πάω και να κάνω κινηματογράφο και να περάσω και εγώ καλά, όχι μόνο οι μαθητές. Άρα, σας αρέσει ο κινηματογράφος, από ό,τι έχω καταλάβει, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω ταινίες, έχω καθιερώσει να βλέπω μία ταινία τη μέρα. Ποια νομίζετε ότι είναι η αγαπημένη σας ταινία από όλες? Πολύ σωστή διατύπωση. Ποια νομίζω, γιατί τώρα με ρωτάς, θα σου απαντήσω μία συγκεκριμένη. Αλλά αν με ρώταγες πριν 5 χρόνια, μπορεί να σου έλεγα άλλη. Αν με ρωτήσεις μετά από 5 χρόνια, μπορεί να σου πω άλλη. Τώρα αυτή που μου έρχεται στο μυαλό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η επιστημονική φαντασία. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ η ταινία Blade Runner. Την έχεις δει? Α, ναι. Να τη δεις λοιπόν. Αν με ρώταγες πιο παλιά, σου λέω ότι μου αρέσει μια ταινία που παίζει, νομίζω την έχετε δείξει και εδώ πέρα, την έχουν στο φεστιβάλ, που είναι Το Πνεύμα του Μελισσιού. Είναι μια παλιά ισπανική ταινία, δεκαετία του 70.
αυτή δεν θα την έχεις δει και αυτή μπορεί να την ζήσω. Θα τις δω. Να τις δεις. Οπωσδήποτε. Και θα σε ρωτήσω. Μόνο και μόνο από το Steven πιστεύω είναι ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.